Γεια σας παιδιά, κάθε μέρα εδώ στο ραντεβού μας. Ελπίζω να είστε καλά και να αντέχετε τη ζέστη. Δηλαδή, σκεφτόμουν το 2020 θα είναι πουθενά normal. Θα μας τύχει και κάτι έτσι ωραίο και ευχάριστο ή θα μας πηγαίνει έτσι, μία αλλιώς. Δηλαδή, από τα 30 και τα 40, 38, μαθαίνω ότι αύριο θα πέσει 10-15 βαθμούς, δηλαδή θα τρελαθούμε. Θα γυρνάμε το air condition, μία ζεστό, μία κρύο. Πλάκα κάνω, απλά μαθαίνω ότι αύριο μπορεί να έχουμε μπουρίνια, μπορεί να έχουμε χαλάζια, μπορεί να έχουμε νεροποντές, βροχές, δεν ξέρω. Δεν έχω ενημερωθεί, δεν έχω δει τα καινούρια, αλλά εντάξει. Έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί έχω μια αγαπημένη φίλη να μιλήσουμε μαζί. Έχω τη χαρά να δεχτεί την πρόσκλησή μου η αγαπημένη, η υπερλατρεμένη, η Νάνση Μαλέρου, η οποία είναι, κάτσε να πω εδώ και γεια σας τα παιδιά, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και το σίγουρο είναι ότι θα μας ανεβάσει ψυχολογικά και αυτό το χρειαζόμαστε τέτοιες μέρες και τέτοιες εποχές με όλα αυτά που περνάμε. Να πω ένα γεια στην Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία είναι στην παρέα μας. Ταλαντούχα, καλή, δεν είναι καλή σε όλα. Θα σας πω εγώ κάποια στιγμή που δεν είναι καλή. Με ενδιαφέρει, αλλά τώρα είναι μέσα και καταλαβαίνετε, δεν θέλω να σπείρω τη διχόνια. Με ξέρετε τι άνθρωπο είμαι. Γεια σου, Άγγελε, γεια σου, Μαρία. Γεια χαρά σε όλους, παιδιά. Μ' αρέσει που μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Γεια σου, Ελένη. Χρόνια πολλά. Καλά, αύριο γιορτάζει. Εντάξει, θα γελάσουμε. Δεν θα προλαβαίνουμε. Έχω και live το βράδυ και νομίζω ότι δεν θα προλάβω. Δηλαδή θα πρέπει να είμαι συνέχεια στα τηλέφωνα και στις ευχές. Γιορτάζει μισή Ελλάδα. Τέλεια. Ωραία είναι αυτά βέβαια. Κάτσε να δω όμως πού είναι το κορίτσι μας. Αν έχει μπει η Νάνση για να της κάνω την πρόσκληση να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Γιατί εδώ έχει να γίνει τώρα το ένα να δεις. Και καθίστε να δούμε παιδιά εδώ πέρα. Πώς το οργανωθούμε. Κάτι λέει εδώ πέρα Κατρινούλα. Να δω. Γεια σου Ρανίκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Κωνσταντίνα μου γλυκιά. Πείτε ένα γεια στην Κατερινούλα. Είναι εδώ, αυτό το γλυκό κορίτσι. Το γλυκό, το όμορφο, το... Να. Όχι να μείνεις Κατερίνα μου, να μείνεις γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορεί και εσύ κάπως να ανέβεις ψυχολογικά γιατί είσαι λίγο πεσμένη νομίζω. Έτσι σ' άκουγα λιγάκι σήμερα στην εκπομπή, λίγο γιατί και εγώ εκείνη την ώρα προτιμώ να ακούω τον 92,3 λάμψη, καταλαβαίνεις. Πού είναι η Νάνση Μαλέρου, πώς ξεχάστηκε. Αν ξεχάστηκε, θα τα πούμε μεταξύ μας. Αν ξεχάστηκε, βγάλε τον Κατερίνα. Πού περιμένει η Νάνση, ρε παιδιά. Μα δεν τη βρίσκω μέσα. Μου λέει σε περιμένει η Νάνση. Α, να τη μπήκε. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ σεμινάριο της Μαλέρου. Είναι. Νάτι! Αποθεώστε! Χαμογελάκια να βλέπω, χεράκια να βλέπω, έτσι, χαιρετίζετε την Άντση. Γεια σου, όμορφη. Αγαπημένη μου, τι κάνεις. Έχω μεγάλη χαρά. Και εγώ. Έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που σε βλέπω. Και γιατί... να ξέρεις ότι παράλληλα είμαι και στο YouTube, που το έχω βάλει live στο YouTube και σου στέλνουν φιλιά από εδώ πέρα. Του στέλνουν αγαπώ Μάκη, μου γράφουν αγαπώ Μάκη. Φιλιά από Ισπανία, είναι διάφοροι εδώ πέρα. Τα φιλιά μου σε όλους, θα πω μετά να τα δω ένα-ένα. Και θα απαντάξω στα σχόλια, δεν έχω καλύτερο. Τέλεια. Καλά, η αλήθεια είναι το δικό σου YouTube, πραγματικά το ζηλεύουμε. Έχεις κάνει εκπληκτική δουλειά, Νάνση μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Εσύ πάντα βέβαια το είχες με την επικοινωνία. Γνωριζόμαστε κάποια χρόνια και πάντα ήσουν στην επικοινωνία. Αλλά πριν περάσουμε στα θέματα μας, θέλω πραγματικά να σε ρωτήσω πώς το ξεκίνησε όλο αυτό, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα αυτό είναι και λίγο μόδα. Να σου πω, καταρχάς θέλω να απολογηθώ, γιατί πριν που δεν με άκουγες και με ακούγανε οι άνθρωποι στο YouTube, έκανα μια εισαγωγή και λέω, Μάκης είναι καταπληκτικός, έχει αυτό, έχει εκείνο. Και κάνει αυτή τη δουλειά 300 χρόνια και μου γράφει... 300, Μάρκα Κούργα, είπαμε. 100, αυτό μου γράφει τον παραμεγάλωσες, οπότε θέλω να απολογηθώ. Πανάθεμάς, έτσι με ξεκινάς. Είπα ότι δεν μας ανεβάζεις, δεν μας ρίχνεις. Είπα ότι αν είσαι 100 χρόνια στην πιάτσα, εγώ με 200. Εντάξει. Οπότε, αν εγώ φέτος σχεδόν έκλεισα τα 50, εσύ είσαι στα 25. Μην αγχωρίζεις. Έχω. Νάντσι μου, αντίστροφα τα θέματα, αλλά τέλος πάντων, μην τα συζητήσουμε τώρα. Δεν είναι η ώρα. Αγαπημένοι μου φίλοι, πραγματικά, πώς ξεκίνησες τόσο νωρίς
Τι ήταν αυτό δηλαδή που σου δημιούργησε αυτή την ανάγκη, που εντόπισες ότι εκεί υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους? Πραγματικά το έχω απορία. Ναι, λοιπόν, θα σου πω τι έγινε και θα σου πω και θα σου θυμίσω και εποχές. Γιατί τότε επίσης κάναμε παρέα, βρισκόμασταν επαγγελματικά και τα λοιπά. Ήταν 2004, λοιπόν, το θυμάσαι αυτό. Ναι. 2004, εγώ δούλευα. Δεν θα αναφέρω ονόματα, αλλά δούλευα στον κινηματογράφο. Ναι. Θυμάσαι τις εποχές, μαζί τα κάναμε ό,τι κάναμε. Φυσικά, τότε. Φυσικά, και εγώ είχα ξεκινήσει στο ρυθμό. Πόσα πράγματα έχουμε κάνει, πόσα πράγματα. Λοιπόν, δούλευα στον κινηματογράφο και κάποια στιγμή έσκασε το σύστημα. Και όταν λέω σκαστό σύστημα, με πήρα από το γραφείο μου και μπήκαν στο νοσοκομείο γιατί έπαθα υπερκόπωση. Έπαθα, για να κρύβω, έπαθα burnout. Που είναι burnout. Ναι, καθολικό το σύστημα. Με διάφορες επιπλοκές πολύ σοβαρές στην υγεία μου. Μία εκ των οποίων είπαν ότι, ήταν ότι μου είπαν ότι δεν θα μπορούσα να κάνω παιδί μετά. Στην τρυφερή ηλικία των 34 ήμουνα τότε. Το 2004 ήμουν 34 και τώρα παραμένω 40. Θα το αφήσω αυτό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, έκατσα πίσω και λέω, κάτσε κάπως, πρέπει να το πάρουμε κάπως αλλιώς. Κάτι δεν βγαίνει εδώ πέρα, κάτι δεν είναι σωστό, κάτι μου φωνάζει το σύστημα ότι δεν. Και ξέρεις, παρόλο που όταν συμβεί αυτό κατηγορείς την εταιρεία, όταν λίγο ρημάσεις και πας παρακάτω, βλέπεις ότι δεν έχεις να κατηγορήσεις κανέναν άλλο από τον εαυτό σου που δεν είναι προετοιμασμένος και δεν ξέρει πώς να προφυλάξει τον εαυτό του, πώς να βάλει όρια, πώς να πει ένα όχι, πώς να, αν το θέλεις, να συμμαζέψει τη φιλοδοξία του. Mm-hmm. Γιατί δεν μου επέβαλε κανένας τίποτα. Εγώ ήμουν αυτή που σου έπαιρνα το χέρι μου πρώτη και καλύτερη. Οπότε. Και ήσουν και εσύ έτσι. Το θυμάμαι. Όσο δίκιο έχεις. Όλοι τότε ήμασταν, μας λέγανε να κάνεις αυτό και λέγανε ναι, και το ναι. Ναι. Μα εγώ έχω πει. Το έχω παραδεχτεί ότι οι πράγματα που μου συνέβησαν μετά στη ζωή μου κλπ. Δεν μπορώ να κατηγορήσω την εταιρεία και τον όμιλο που δούλευα. Γιατί πλήρωνα τη ματαιοδοξία μου και τη φιλοδοξία μου. Ξεκάθαρα. Δεν μας θέλει άλλη. Ξέρεις τι, ίσως να μην ήταν καν και η ματαιοδοξία μας. Μας είχαν γαλουχήσει. Μας είπαν ότι το σωστό στέλεχος, ο σωστός υπάλληλος είναι αυτός που θα φύγει τελευταίος, που θα λιώσει, που θα κάνει, που θα δείχνει. Οπότε, ξέρεις. Κάπως το είχαμε μάθει κι εμείς. Το είχαμε πάρει σε μια πεποίθηση και το τρέχαμε. Έτσι μας είπαν, έτσι κάναμε κι εμείς. Καλά τα είχαμε πάει, μας πήγε το σύστημα μέχρι κάπου. Οπότε γιατί να το κατηγορήσουμε? Όταν κόλλησε, κατηγορήσαμε το σύστημα. Αλλά στην πραγματικότητα έπρεπε να κοιτάξουμε ο καθένας πίσω. Οπότε εκείνη την όμορφη, ο Θεός την κάνει. Την πολύ, πολύ, πολύ σκοτεινή εποχή και δύσκολη. Αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί το έχω ξαναπεί αυτό πολλές φορές. Νομίζω ότι το δύσκολο κομμάτι του burnout είναι που έχασα εντελώς τη συγκέντρωσή μου και νόμιζα ότι είμαι ηλίθια. Πραγματικά λέω, το μυαλό που είχα για το οποίο ήμουν περήφανη, το οποίο με έχει φέρει μέχρι εδώ, δεν υπάρχει πια. Έπαιρνα το βιβλίο, διάβαζα το απ' έξω, μέχρι να πάω μέσα είχα ξεχάσει τι έλεγε απ' έξω. Και λέω, Binance, αυτό είναι. Αλτσάιμερ, μήπως είσαι και μικρή για Αλτσάιμερ, μάλλον. Κάτι δεν λειτουργεί. Ήταν φοβερά δύσκολο και επίσης. Έχασα και την αυτοπεποίθησή μου. Believe it or not. Αυτό το πας. Εσύ αποκλείεται να την έχασες την αυτοπεποίθηση. Δεν μπορώ να την έχασα. Εσύ, όταν είδα τον εαυτό μου, μου έλεγες μπορείς να καταφέρεις και έλεγα όχι. Αφού δεν μπορώ να διαβάσω δύο γραμμές, αφού δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να γράψω ένα κείμενο, αφού δεν μπορώ να διεκπαιρεώσω τα βασικά. Πού πας? Νάνση μου, τα λες τώρα αυτά. Μου κάνει εντύπωση τα λες με μια διάθεση χιούμορ και αστειευόμενη. Αλλά φαντάζομαι ότι το σοκ τότε ήταν ανυπέρβλητο. Δηλαδή ήταν, δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Γιατί ήσουν 30 χρονών κορίτσι. Δεν το συζητώ. Πώς να σου πω, για μένα οπτικά ήταν, έπεσα σε μια τεράστια μαύρη τρύπα. Ήταν πολύ βαθιά που δεν έβλεπα ούτε. Όχι πώς θα ανέβω, δεν έβλεπα τον ουρανό, ρε παιδί μου. Ήμουνα πολύ σκοτεινά. Και ήταν πολύ δύσκολο. Βέβαια. Δόξα τω, είχα την οικογένειά μου, με στήριξε πάρα πολύ και επίσης πήγα και πρέπει να το πω αυτό, γιατί πολλές φορές, επειδή εγώ είμαι κατά των χαπιών και τα λοιπά και τα λοιπά, πήρα χάπια για 3 μήνες. Βεβαίως, πήρα την καταθλιπτικά για 3 μήνες. Έπαιζα σε ένα φανταστικό γιατρό, ψυχίατρο, αφού έκανα interview σε περίπου 10, 12, πήγα και τους έκανα... Βέβαια, εσύ δεν θα έκανες interview, φαντάζομαι. Και τους ρώταγα προσωπικές ερωτήσεις. Εσύ για πες τι κάνεις, παντρεμένος, χωρισμένος, πώς πάει. Και κατέληξα σε αυτόν τον άνθρωπο και είμαι πολύ χαρούμενη ακόμα με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μου είπε, κούκλα μου, απλά έχει κολλήσει το σύστημα, θα πάρεις
3 μήνες θα δεις ότι αρχίσεις να τα ξεχνάς και όταν αρχίσεις να τα ξεχνάς, άστα, μην τα συμπληρώσεις. Και απλώς ναι. Βρες ποιο θα είναι το επόμενο σου βήμα, γιατί ξεκάθαρα εκεί που είσαι τώρα, δεν. Και του λέω θα πρέπει να κάνουμε, να συναντηθούμε περισσότερο. Όχι κορίτσι μου, λέει, σε παρακαλώ, πήγε να δεις τα κάνεις. Μια χαρά, σώσ' τα σφρένας είσαι, προχώρα, υπάρχουν άνθρωποι που με χρειάζονται. Και τον αγαπώ έκτοτε πάρα πολύ. Και έτσι και έγινε. Και μέσα σε αυτό άρχισα να ψάχνω με εγώ και βρήκα αυτό το coaching που υπάρχει στην Αμερική και πήρα ένα coach να με βοηθήσει να δω κάπως τα πράγματα διαφορετικά, να δω τι είναι αυτό. Και εκεί απάνω αντιλήφθηκα ότι αυτό που λέω, κοίτα να δεις, αυτό το κάνω λίγο τη ζωή. Κάθομαι και βοηθά τους φοιτητές μου. Θυμάσαι που δίδασκα στο Πάντιο. Φυσικά. Λοιπόν, μπράβο. Τους φοιτητές μου. Καθόμουν με τις ώρες να κάνω παραπάνω πράγματα, να τους δείξω. Τους συνεργάτες μου με τις ώρες. Οπότε, ξέρεις, λέω, ρε εσύ, αυτό είναι το επαγγέλμα του μέλλοντος. Δεν μπορεί μόνο εγώ να είμαι το στέλεχος που κάει και. Υπάρχουν και άλλοι. Αφού τους ξέραμε μαζί ήμασταν. Όλοι μαζί και εγώ ήμασταν. Που λέει τα όμορφα χωριά. Ναι, ναι, όμορφα καίγονται. Στελέχη, όμορφα καίγονται, καταλαβαίνεις. Βέβαια. Και αποφάσισα, κοιτώντας την αγορά, λίγο μετά που, λίγο μετά, κάνα χρόνο μετά, έτσι, που συνήλθα και που είδα τα πράγματα και λέω, κοίτα να δεις, αυτό είναι μια επιχειρηματική ευκαιρία φανταστική. Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και ξαφνικά έχεις τη λύση, είσαι εκεί. Το νιώσες με τη λογική ότι κοίταξε αυτό είναι κάτι που θέλω να κάνω. Το νιώσες με τη λογική ότι κοίταξε αυτό που έπαθα εγώ δεν θέλω να το πάθουν άλλοι και θέλω να τους βοηθήσω να τους προλάβω πριν το πάθουν ή όταν το πάθουν να είμαι εγώ εκεί για να τους στηρίξω. Ποιο ήταν μέσα σου περισσότερο το κίνητρο? Ήταν τα λεφτά? Είδες ότι είναι μια καινούργια δικιά σου δουλειά που λες ότι θα βγάλω και λεφτά, θα ζήσω και καλά? Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, φαντάζομαι. Καλά, δεν το ζητώ. Κοίταξε. Καταρχάς, επειδή, όπως ξέρεις, τότε ήταν πολύ παχές οι αγελάδες και ήμουν πολύ καλομαθημένη. Mm-hmm. Το ότι ξαφνικά βρέθηκα χωρίς εισόδημα δεν ήταν καθόλου αστείο. Οπότε προφανώς ήταν και τα λεφτά. Πάντα με μένα, να το πω αυτό, αγαπώ τα λεφτά. Παιδιά. Τα αγαπώ και με αγαπάνε και θα τα αγαπάω πάντα, διότι δεν θα τα φορήσω εγώ τα λεφτά. Και ούτε δουλεύω non-profit. Δηλαδή δεν κάνω φιλανθρωπικό έργο. Δεν θεωρώ ότι κάνω φιλανθρωπικό έργο. Επιχείρηση έχω. Όμως έχω και μια αποστολή από πίσω. Οπότε στο ερώτημά σου είναι όλα. Δηλαδή στην αρχή είδα αυτό σαν ευκαιρία επιχειρηματική. Γιατί έφυγα από κάπου. Ναι. Έχει τόσα χρόνια μια καριέρα και λέω: οκ, τι θα κάνεις μετά? Και μέσα στη σκέψη μου ήταν να βρω κάτι που πρώτον να μ' αρέσει, δεύτερον να μπορώ εγώ να το ρεγουλάρω για να μην ξαναπάθω τα προηγούμενα. Τρίτον, να πιστεύω ότι έχει ψωμί εκεί πέρα. Και τέταρτον, να μπορώ να το κάνω μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ναι. Γιατί στις πολυεθνικές, όπως ξέρεις, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα είμαι 80 και θα είμαι ακόμα καλύτερη. Ενώ στο επάγγελμα που κάνω, στα 80 θα είμαι ακόμα καλύτερη. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Γιατί εγώ σκοπεύω να κάνω Insta live με το πι εδώ πέρα, έτσι. Στη απέναντι. Και να είμαστε μια χαρά. Έτσι γιατί θα έχουμε τη γνώση. Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά ήταν μαζί και ξαναλέω, έχω και μια αποστολή. Από τη μία είδα ότι σαν και εμένα πολύ, άρα είναι μια ευκαιρία. Από την άλλη λέω, τι λέμε ούτε στον εχθρό μου. Ούτε στον εχθρό μου. Αυτό το σκοτάδι που πέρασα και πόσο βγήκα από αυτό, αν μπορούσα να δώσω στους ανθρώπους κάτι που να τους βοηθήσει να μην πέσουν, ή αν πέσουν να μην είναι τόσο βαθύ, ή αν πέσουν και είναι βαθύ, μην κρατήσει τόσο καιρό. Αυτό. Γι' αυτό με λένε. Χαίρομαι πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, σε χαίρομαι για πολλούς λόγους. Δεν θέλω να νομίσετε ότι είμαι ο τύπος που γλύφει και που λέει τα καλά λόγια μόνο κλπ. Δεν ξέρω καλύτερα αυτό, ρε Μαρτίνε. Με ξέρετε. Ξέρετε πώς είμαι. Αλλά πραγματικά, σε χαίρομαι, Νάνση μου, για πολλούς λόγους. Θα σου πω 2-3 βασικούς. Ο ένας είναι αυτός που περιέγραψες τώρα. Ότι δεν ξορκίζεις την επιχείρηση. Δηλαδή δεν το παίζεις σωτήρας. Γιατί έχουμε κουραστεί να βλέπουμε γύρω μας σωτήρες, να ακούμε και να διαβάζουμε διαφημιστικά ή οτιδήποτε άλλο ότι ελάτε να σας σώσουμε κλπ. Εσύ έχεις άλλη αποστολή. Η αποστολή σου είναι να σώσει εμένα. Ας σώσω εγώ τον εαυτό μόνο μου. Εσύ να μου δώσεις τα εργαλεία σου. Και αυτά τα εργαλεία τα οποία τα ξέρεις εσύ και εγώ μόνο μου δεν τα ξέρω και το ομολογώ, συγγνώμη, πρέπει να τα πληρώσω. Είναι απλό. Στο μυαλό μου είναι τόσο απλό. Και χαίρομαι που το λες. Ναι, ναι. Και μάκη να σου πω κάτι, τα ξέρεις. Η αλήθεια είναι μπορεί να τα ξέρεις. Απλά μπορεί να έχεις μπλοκάρει. Μπορεί να μην έχεις διάβγεια αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχεις κάνει τον ίδιο γύρο πολλές φορές και να μην βλέπεις την άλλη πόρτα. Ίσως να μου τα βάλεις σε μια σειρά. Ίσως να χρειάζεται κάποιος να μου τα βάλει σε μια σειρά. Ή να σε σπρώξω. Ναι.
ή να βοηθήσεις να ψάξω στον εαυτό μου κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να διαβάζω Άντονι Ρόμπινς, Τζακ Άνφιλτ και διάφορους Ρόμπιν Σάρμα κλπ. Ξέρεις με τι σοκαρίστηκα. Δεν σοκαρίστηκα με αυτά που έγραφαν μέσα. Σοκαρίστηκα όταν είδα ότι η έκδοση στην Αμερική είχε γίνει πριν από 30-35 χρόνια. Και λέω, κάτσε, αυτοί τα λέγανε αυτά πριν από 30 χρόνια και εγώ δεν τα ήξερα αυτά πέρσι. Αισθάνθηκα βλάκας. Να σου πω, Μάκη, δεν σοκαρίστηκες. Δεν είδες πάρα πολλά από αυτά που λες. Ρε εσύ, δεν είναι και μια φανταστική σοφία αυτό που μου λέει. Εμένα το σοκ όταν ήρθα σε επαφή, πρώτη επαφή με όλους αυτούς πίσω το 2004, που έχω πάει και τον έχω δει το Ρόμπιν ζωντανά, το, δεν θυμάμαι το 8, το 9, δεν θυμάμαι, το 5, δεν ξέρω. Λοιπόν, ναι. Και το βασικό μου σοκ ήταν ότι λέω, από αυτά, από τα 100 πράγματα που λένε, τα καλά, και τα 100 τα έχουν πει άλλοι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δηλαδή, άμα γυρίσουν από τους αρχαίους συνόμων προγόνους, μέχρι τους προγόνους όλων των υπολείπων, παρθενογένεση δεν είδα. Αλλά είδα ένα φανταστικό καινούριο packaging, είδα ένα φανταστικό delivery, πώς τα δίνανε στον κόσμο. Και είδα την ενέργεια που βάζανε στο πώς. Αλλά δεν σου έκανε εντύπωση ότι τα διαβάζεις, διαβάζεις τα βιβλία και λες, εσύ, κάνει νόημα αυτό και είναι λογική. Δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σου πω, δεν είναι εφεύρεση. Δεν βγάλει από το τίποτα κάτι καινούριο. Βέβαια, εμένα κάποιες ασκήσεις μου έκαναν εντύπωση, δεν τις είχα σκεφτεί. Ή ας πούμε αυτό που σε τσιγκλάει ο άλλος, δηλαδή αυτό το μαγικό που κάνεις εσύ, που βάζεις τον μαθητή σου, ας πούμε, τον μαθητή. Πελάτη το λέμε. Πελάτη χωρίς ένα ναι. Λοιπόν, το βάζεις λοιπόν στη διαδικασία να ψαχτεί, του κάνεις ερωτήσεις, είσαι... και τον πιέζεις. Γιατί το κάνεις αυτό και γιατί νιώθεις αυτό και τι εννοείς όταν λες αυτό και λοιπά. Είναι λίγο σαν ψυχοθεραπεία, είναι λίγο σαν ψυχανάλυση. Είναι λίγο, δεν ξέρω πώς, δεν είμαι και πολύ σχετικός με αυτό και δεν θέλω να πω κάτι που δεν ισχύει. Αλλά αυτή η μέθοδος για μένα είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, εγώ βρήκα στοιχεία στον εαυτό μου όταν άρχισα να παρακολουθώ τέτοια μαθήματα, σεμινάρια, να διαβάζω τέτοια βιβλία, που λέω ρε παιδί μου, κάτσε, ναι, το είχα και κοίταξε να δεις. Κυρίως δεν έχει να κάνει με στοιχεία που έχω μέσα μου. Κυρίως έχει να κάνει με συμπεριφορές. Έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρομαι όταν θυμώνω. Και σου λένε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να θυμώσεις και να εκφράσεις το θυμό σου και την δυσαρέσκειά σου, αλλά χωρίς να χάσεις το δίκιο σου. Ναι. Εγώ πάντα έχανα το δίκιο μου, γιατί είμαι οξύθυμος. Ναι, ναι, το έχω πάθει. Έτσι δεν είναι. Εδώ έτσι δεν είναι. Όλοι μαζεμένοι. Να πω κάτι, ότι αυτό όλο το πράγμα, αν γυρίσουμε πίσω στο Σοκράτη, η μευτική μέθοδος είναι ακριβώς αυτό. Πώς να βγάλεις από τον άλλον αυτά που, με τα οποία έχει γεννηθεί. Γιατί δεν γεννιέται κανείς χωρίς την ικανότητα, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, χωρίς την ικανότητα να συναισθάνεται, να κατανοεί, να σκέφτεται, να έχουμε δυνατότητες. Απλά μεγαλώνοντας, κάπως γίνεται και αρχίζουμε και βάζουμε αυτά τα στρώματα για να προφυλαχθούμε με κάποιο τρόπο ή γιατί πρέπει να ταιριάξουμε στο περιβάλλον ή οτιδήποτε. Οπότε το βάζουμε ένα layer, πώς το λένε, μια επίστρωση και άλλη επίστρωση και άλλη επίστρωση και άλλη επίστρωση και άλλη επίστρωση. Και στο τέλος χάνουμε λίγο τον εαυτό μας, τη δυνατότητά μας να πάμε εκεί πίσω ή εδώ πίσω ή εδώ πίσω, που είναι αυτό στην καρδιά, στο μυαλό, δεν ξέρω που θα το πει ο καθένας, να έχουμε αυτή τη σοφία στην οποία γεννηθήκαμε. Αλλά αν σκεφτεί το σώμα, ποτέ δεν χάνει αυτή τη σοφία. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, συνεχίζουμε και έχουμε την ικανότητα αυτοίασης, συνεχίζουμε για να παράγουμε τα κύτταρά μας και το αίμα μας και οτιδήποτε. Απλώς η σκέψη μας γίνεται λίγο πιο σκληρά μεγαλώνοντας. Οπότε, εμένα αυτό μου άρεσε αυτό το επάγγελμα. Ότι δεν θεωρώ ότι έχω να προσφέρω στον κόσμο κάποια φοβερή σοφία, η οποία μόνο εγώ τη σκέφτηκα και θα την πω τώρα, παιδιά, θα το πιείτε το χάπι και θα είναι όλα τέλεια στη ζωή σας. Πραγματικά, δεν νομίζω ότι υφίσταται αυτό το πράγμα. Όμως, έχω ένα χάρισμα. Και θα το πω και αυτό χωρίς να απολογούμε γι' αυτό. Έχω ένα χάρισμα. Μπορώ να θυμηθώ πάρα πολλά πράγματα, να τα συνδυάσω και να στα δώσω στον καθένα, να τα δώσω με έναν τρόπο που να μπορεί να συσχετιστεί. Γιατί όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι από αυτόν γι' αυτό, κάνει άλματα. Αυτό έχω δει εγώ. Θες να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό, με κάποιο παράδειγμα ή κάτι άλλο. Παράδειγμα, έρχομαι εγώ να παρακολουθήσω ένα σεμινάριό σου. Ή μάλλον ένα, ναι, one to one, ό,τι θέλεις. Διάλεξε εσύ. Πώς το κάνεις αυτό, δηλαδή τι εννοείς, ότι με βάζεις στα δικά σου τα παπούτσια, μπαίνεις εσύ στη δική μου τη θέση, πώς ακριβώς γίνεται. Αλλά ναι, αυτό που σας έλεγα είναι ότι η Νάνση τα λέει τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι, χωρίς να σωρεοποιεί μια κατάσταση. Σε φέρνει μπροστά στην ευθύνη σου.
χωρίς όμως να σου κουνάει το δάχτυλο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να μην μας κουνάνε το δάχτυλο και να λέμε, όχι τώρα τι έχω κάνει, είμαι loser. Αντίθετα, αυτοί οι άνθρωποι μας ανεβάζουν. Και αυτή έχει αυτό το χάρισμα. Έχει την εμφάνισή της βέβαια, όπως και να το κάνεις όταν τη βλέπεις και είναι τόσο όμορφη. Σε μαγεύει και από εκεί. Α, έλα, κορίτσι. Κάτσε, να τυνάξω το μαλλί. Λοιπόν, ξέρεις τι έγινε. Ναι. Υπερθερμάνθηκε το iPhone. Πρώτη φορά με έχει βγει αυτό. Μόνο με σένα μου έβγαλε emergency, high temperature, κάτι έκανες. Είσαι πολύ hot. Αυτό έχω είμαστε, να πω. Είμαστε τάβροι, είμαστε θερμοί. Ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, σε ρωτούσα λοιπόν πώς κάνεις αυτό με ένα παράδειγμα. Έρχομαι ας πούμε εκεί να παρακολουθήσω κάτι. Ωραία. Πες μου και κοίταξε. Καταρχάς για να έρθεις σε μένα θα πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Ναι. Άρα θα σε ρωτήσω. Γιατί έρχεσαι εδώ και τι περιμένεις να πάρεις. Ωραία. Τι έχει. Να είσαι καλά. Προσπαθώ να το στερεώσω και να μην τι να κάνω. Έλα, μην καλά, θα το βρω. Τι να κάνω. Αυτό είναι το τρέιλερ μου, παιδιά. Όλοι μου δώσε τρέιλερ. Έτοιμο το τίζερ, το τρέιλερ. Εγώ δεν φταίω. Λοιπόν, έρχεσαι εσύ λοιπόν και η πρώτη ερώτηση. Νάνση λέει, μας έλειψες, βλέπω εδώ. Φαντάζομαι ότι μου πέφτει πάντα το κινητό. Η πρώτη ερώτηση που θα κάνω σε κάποιον που έρχεται πάντως είναι... Ποιες είναι οι προσδοκίες σου, τι ακριβώς θέλεις να πάρεις. Και πάντα αναγνωρίζω και όποιος είναι πελάτης μου, όποιος με έχει δει στο και μία φορά, ξέρει ότι λέω, ξέρεις τι, θα αφιερώσεις χρήματα, χρόνο και ενέργεια για να είσαι εδώ. Τι θέλεις να πάρεις για να είσαι ευχαριστημένος. Γιατί θεωρώ ότι το να έρθει κάποιος μία βόλτα είναι πολύ ακριβή βόλτα, είναι πολύ ακριβώς καφές. Θέλω να έρθει οποιοδήποτε έρχεται, να έρχεται με κάτι συγκεκριμένο με το οποίο θέλει να ασχοληθεί. Η απάντηση ήρθε να δω τι είναι το life coaching. Ή ήρθα να δω τι είναι το business coaching. Η απάντησή μου είναι αυτό. Όχι, όχι, δεν με αφορά. Απλά την κάνουμε πριν στο τηλέφωνο. Δηλαδή, όταν πάρεις να κλείσεις ραντεβού, το ρωτάμε τι σας ενδιαφέρει, γιατί θέλετε να έρθετε. Αν πει θέλω απλώς να δω τι είναι, του λέμε, ξέρετε, μάλλον μπορείτε να κοιτάξετε εκεί, να διαβάσετε αυτό, να διαβάσετε εκείνο. Γιατί είναι κρίμα. Θεωρώ ότι μπορείς πολύ συχνά, μπορείς σε μία συνεδρία να σου γίνει ένα κλικ και να μην θέλεις τίποτα άλλο. Γίνεται αυτό. Άρα, αν λοιπόν εσύ έρθεις και μου πεις, δεν ξέρω, πες μου εσύ κάτι. Νάνση, θέλω σήμερα τι. Θέλω να κάνω την πιο πετυχημένη εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν έχεις ανάγκη, αγόρι μου, να φύγεις, να φύγεις. Λοιπόν, ναι, θέλω να ξαναβρω το μότζο μου. Νιώθω ότι έχω χάσει, έχω χάσει κάτι. Έχω πάθει πώς έχω παθαίνω συγγραφικό μπλοκάρισμα, οι συγγραφείς. Έχω πάθει ένα τέτοιο. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να σου το πει αυτό. Ναι, ναι, βέβαια, λέω. Μπορεί. Έτσι. Και τότε θα έχουμε να αναλύσουμε διάφορα πράγματα. Γιατί εγώ έχω δει ότι όλα τα προβλήματα του κόσμου, και κάνω αυτή τη δουλειά πια πάρα πολλά χρόνια, και έχω δει χιλιάδες κόσμου. Τα προβλήματα του κόσμου είναι συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει τρομερή διαφοροποίηση. Ναι. Και το λέω αυτό έχοντας γνώση του πώς ακούγεται. Πέρα από τα βιοποριστικά προβλήματα, γιατί τα βιοποριστικά προβλήματα είναι μία κατηγορία και είναι πολύ σοβαρή και υπάρχει. Υπάρχουν τα προβλήματα στις σχέσεις με τους άλλους, υπάρχουν τα προβλήματα στις σχέσεις με τον εαυτό μας. Και κάπου εκεί τελειώνει το παραμύθι. Γιατί από τον εαυτό μας ξεκινάνε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η επιτυχία μας πιστεύω ότι σχετίζεται πάρα πολύ με το τι πιστεύουμε, τι κάνουμε, τι συνειδητότητα έχουμε για τον πλούτο, αν πιστεύουμε ότι το αξίζουμε. Έχω πάρα πολλούς πελάτες σε επαγγελματικό επίπεδο που μου λένε «Ρε Συνάνση, δεν μπορώ να χρεώσω τόσο, ας πούμε, η αγορά, ντρέπομαι να το πω». Καταλαβαίνεις. Αυτό δεν είναι πρόβλημα επιχειρηματικό, αν το θέλεις. Αυτό είναι πρόβλημα εσωτερικό. Ότι δεν νιώθεις ότι δικαιούσε να πεις «Εγώ υποστηρίζω και αξίζω τόσα». Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι κάτι πολύ μεταπαλή. Αυτό είναι κάτι... Άρα λοιπόν, μπορώ να έρθω και να σου πω πάρα πολύ απλά. Ότι Νάνση μου, βρες μου έναν τρόπο να τονώσω λίγο την αυτοεπίθεση μου που την έχω χάσει, γιατί έχω περάσει από 3 αποτυχίες και νιώθω ότι πια δεν αξίζω, γιατί χωρίζω και γιατί δεν μπορώ να κάνω τη σχέση της ζωής μου, γιατί δεν με θέλει άνθρωπος δίπλα του να ηρεμήσουμε. Δηλαδή, τέτοια θέματα, έτσι. Και τέτοια θέματα και επιχειρηματικά θέματα, γιατί το δεν με θέλει άνθρωπος δίπλα του, έχει να κάνει καθαρά με το πώς βλέπεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, αν όλα αυτά που είπες τώρα εσύ για σένα τα εννοούσες, θα καθόμασταν κάτω να δούμε
κατά πόσο αυτά στέκουν με επιχείρηματα, με γεγονότα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Τα γεγονότα τις περισσότερες φορές δεν δικαιώνουν τις σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας. Μπράβο, εσύ. Το βρίσκω εκεί πέρα. Είσαι υπέροχη. Έτσι, καταλαβαίνεις όμως τι λέω. Έχεις πολύ δίκιο. Κάποιος γράφει, κάτσε γιατί έχουμε και τους bootcampers μου εδώ που λένε Μάκη, έλα στο bootcamp. Αυτοί που κάνουν το bootcamp αυτοπεποίθησης που τρέφουμε. Λοιπόν, έλα μαζί. Με έχουν καλέσει ήδη, με έχουν καλέσει με instant message. Τα είμαι ενήμερος για όλα. Ζένια μου, δεν το ξεχνάω το μήνυμά σου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, στο κομμάτι το επιχειρηματικό, υπάρχουν, σκέψου πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, πόσοι και ελεύθερους επαγγελματίες με τον κίνδυνο να με μισήσουν. Εγώ βάζω εκεί μέσα και τους γιατρούς, βάζω εκεί μέσα και τους δικηγόρους, βάζω και όλους αυτούς που θεωρούν ότι είναι γιατρός, λέει, δεν είμαι επιχειρηματίας, βεβαίως επιχειρηματίας. Έχεις πάρει δάνειο και πρέπει να το αποπληρώσεις. Έχεις υπαλλήλους και πρέπει να τους πληρώσεις στο τέλος. Άρα, όλο αυτό το κομμάτι εγώ το βάζω εκεί. Μπορεί να είσαι αρχιτέκτονας, μπορεί να είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, μπορεί να είσαι journalist, πώς το λένε. Δημοσιογράφος που έχεις χάσει τη δουλειά σου και έχεις χάσει και τα πατήματά σου γιατί έχει αλλάξει, δεν υπάρχει αυτό το επάγγελμα πλέον ή τουλάχιστον δεν υπάρχει όπως υπήρχε. Έτσι, έχει είναι. Διαμορφωθεί. Ακριβώς. Άρα λοιπόν όλα αυτά μπορεί να σε έχουν αφήσει σε ένα κομμάτι που έχεις χάσει αυτό που εγώ λέω την επιχειρηματική σου αυτοπεποίθηση. Έχεις χάσει δηλαδή την πίστη σου ότι μπορείς να απεξέλθεις στα εργασιακά κομμάτια. Ότι έχεις χάσει την ταυτότητά σου λιγάκι. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν μια ζωή δημοσιογράφος, πολύ γνωστός, πολύ καλός, πολύ καλοπληρωμένος και ξαφνικά δεν έχεις τίποτα, προφανώς χάνεις λίγο το βηματισμό σου. Ή αν ήσουν αστέλεχος, όπως υπήρξα εγώ, που ήσουν αστέλεχος και έδινες την κάρτα σου και η κάρτα σου σήμαινε ότι από πίσω υπάρχει μια εταιρεία που αυτό, που εκείνο, το brand αυτό όλο. Και ξαφνικά είσαι. Ξέρεις, η καλαμιά στον κάμπο. Είναι δύσκολο πέρασμα το να το κάνεις. Είναι σοκ. Χάνεις τη γη κατά τα πόδια σου, κύριε. Βέβαια, βέβαια. Αλλά σχετίζεται, ξαναλέω, σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό που έχεις εσύ μέσα σου και με το πώς να γυρίσεις μέσα σου να το βρεις. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μάθει να τα παίρνουμε απ' έξω. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχουμε μάθει και την επιβράβευση να την παίρνουμε απ' έξω. Κάθε τη γονή μα. Μπράβο, αγάπη μου, είσαι εσύ πόσο χρόνο είσαι, 32. Κάνετε ακόμη η μαμά σου και σου λέει μπράβο, Μάκη μου, τι ωραία εκπομπή σήμερα. Κατάλαβε, χαίρεται ο Μάκη. Με βλέπει εμένα η μαμά μου 50 χρόνια γαϊδούρη και μου λέει Άμουλη, Θανασάκη, πολύ ωραία. Εγώ είμαι Θανασάκη. Πάρα πολύ ωραία τα είπε σήμερα. Και χαίρομαι εγώ. Και καλά κάνω και χαίρομαι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μάθει να παίρνουμε την επιβεβαίωση απ' έξω. Άρα όταν έρχεται η απόρριψη, σωστά μα κλονίζει. Έχει δίκιο. Άρα, εγώ θέλω πάρα πολύ να μάθω στους άνθρωπους να παίρνω την επιβεβαίωση από μέσα. Και ό,τι έρθει απ' έξω είναι μπόνους. Φαντάσου τι συμβαίνει λοιπόν τώρα, μετά τον κορονοϊό. Που ακόμα, μην λέω μετά τον κορονοϊό, γιατί υπάρχει ο κορονοϊός ακόμα εδώ, δεν έχει φύγει. Αλλά τέλος πάντων μετά την καραντίνα, ας πούμε, να το πω έτσι, που σιγά σιγά βγαίνουμε όλοι έξω και εκεί όλοι έχουν ταρακουνηθεί. Όλοι είμαστε μέσα στην ανασφάλεια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα μας ξαναβάλουν σε καραντίνα σε κάποιους μήνες. Κανείς δεν ξέρει. Δεν ξέρουμε πώς εκμεταλλευτούν τα αφεντικά μας, οι διευθυντές μας, οι επιχειρηματίες οι άλλοι και είμαστε υπάλληλοι εμείς, ας πούμε, και μας κόψουν το μισθό με αφορμή. όλα αυτά. Έτσι. Φαντάσου λοιπόν τι ταρακούνημα αυτή τη στιγμή είναι στον επαγγελματικό χώρο, στον επαγγελματικό τομέα. Διάβαζα μία έρευνα, έκανε το καριέρα. Με καριέρα Τελιζάρ έκανε μία έρευνα και τη δημοσίευσαν στην Αυτεμπορική και τη διάβαζα. Που έλεγε στους εργαζόμενους, που έλεγε ότι 70% δηλώνουν πάρα πολύ πολύ βαθιά επηρεασμένοι από την καραντίνα και 50% δηλώσανε ότι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά. Φαντάσου. Και παραιτηθούν από πού είναι. Αυτό εμένα... Τεράστιο ποσοστό. Πολλά. Έως και με στεναχωρεί, γιατί πάνω πει ότι έχεις ένα 50% των ανθρώπων που είναι κάπου που δεν είναι ευθυγραμμισμένοι με τη χαρά τους, με το θέλω τους ή που δεν νιώθουν ότι κάποιος εκμεταλλεύεται τα ταλέντα τους και την αξία τους. Αυτό είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Πολύ μεγάλο νούμερο. Οπότε ναι, και γι' αυτό, επειδή το σκεφτόμασταν, ξέρεις, όταν έγινε καραντίνα, την πρώτη εβδομάδα λέω θα ράξουμε. Παιδιά, τέλεια είναι εδώ. Μου ακυρώθηκαν και τα πάντα μέχρι το. Λογικό. Ζήρο εισόδημα ξαφνικά. Ό,τι σε όλους. Μηδέν μέχρι το Δεκέμβριο. Εμένα μου το πήγα μέχρι το Δεκέμβριο. Λογικό, γιατί έχει να κάνει με κόσμο. Και λέω εντάξει, παιδιά, θα κάνουμε puzzle, θα κάνουμε. Φανταστικά, θα μαγειρεύω μπουρίτος, έκανα διάφορα. Λοιπόν, και μετά λέω, ξέρεις τι, άρχισαν και με παίρναν οι εταιρείες ότι ζορίζονται οι άνθρωποι τους. Και λέω, OK, πρέπει να κάνουμε κάτι. Και μετά λέω, υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι που ζορίζονται. Οπότε κάτσα να κάνω αυτό το Insta Live.
Και έκανα αποφάσει ότι θα κάνω κάθε μέρα ένα live. Και το έκανα 25 επεισόδια, 25 μέρες. Έκανα στο σερί. Ο γιος μου με συγχάθηκε. Λοιπόν, και μέσα από εκεί είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος είναι αυτή η κατηγορία που λέμε, που είναι άνθρωποι που είναι, δουλεύουν μόνοι τους, δουλεύουν για τον εαυτό τους ή δουλεύουν και κάπου αλλού και κάνουν και κάτι παράλληλα, το οποίο θέλουν αυτή τη στιγμή να βγατήσει, να πάρει πόδια, να τους δώσει μια άλλη πηγή εισοδήματος, ρε παιδί μου, ακριβώς γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Και είχα πάρα πολλά ερωτήματα για τον Άνση τώρα τι θα κάνουμε, και λέω αφού κάναμε ένα Instagram live κάθε μέρα, δεν κάνουμε και κάτι για τις επιχειρήσεις. Οπότε θα ξεκινήσω τώρα, 25 Μαΐου, τη Δευτέρα. Για τη Δευτέρα που μας έρχεται. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, θα ξεκινήσουμε ένα δεκαήμερο, το οποίο θα είναι, το λέμε καλύτερα γίνεται στην επιχείρησή μου. Και η επιχείρηση μπορεί να είμαι μόνο εγώ, έτσι. Μπορεί να μην έχω επιχείρηση, μπορεί να είμαι μόνο εγώ. Η επιχείρηση μπορεί να είναι το αρχιτεκτονικό μου γραφείο, μπορεί να είναι το side job, αυτό που κάνω στο πλάι, για να μπορέσω να ισορροπήσω την ανασφάλεια και τα εισοδήματά μου. Όλα αυτά είναι μια μικρή επιχείρηση. Άρα θα ξεκινήσουμε λοιπόν και θα είμαι κάθε μέρα, είμαι τρελή, δεν ξέρω τι παθαίνω, κάθε μέρα εννοώ και Σάββατο και Κυριακή. Γιατί λέω, αν δεν έχεις τη δέσμευση να κάτσεις 10 μέρες στο σερί, μισή ώρα τη μέρα, εδώ δεν μην γκρινιέται. Εντάξει. Έτσι. Έχεις οπότε, δίκιο. Ξεκινάω Δευτέρα και θα το πάω μέχρι Τετάρτη, κάθε μέρα 10.30 με 11 το πρωί, που πάω να πει και εγώ, το έχω βάλει σφήνα στις δουλειές μου και στις υποχρεώσεις μου. Και ο λόγος που το έκανα, γιατί μου είπανε πολύ, αχ, Νάνση, να το κάνεις 10 ώρα το βράδυ, και λέω όχι. Παιδιά, αυτό που λέει η Νάνση, σήμερα το πρωί στην εκπομπή, ναι, στο Λάμψη, είπα αυτό ακριβώς που είπε τώρα η Νάνση. Δηλαδή, τους είπα αυτό που ξεκινάς. Με αφορμή του που έλεγα για το απόψινό μας live, είπα στα παιδιά για αυτό το δεκαήμερο που κάνει. Και λέω, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η τρελή γυναίκα είπε να κάνει κάτι free και το κάνει κάθε μέρα. Δεν το κάνει απλά. Αλλά το κάνει μαγικά. Το κάνει μισή ώρα. Ποιος δεν έχει μισή ώρα και μάλιστα ξεκινάει τη μέρα του. Και εμένα, επειδή η εκπομπή μου τελειώνει στις 10, θα μένω στο γραφείο έτσι ώστε να μην με πιάσει στον δρόμο. Θα μένω στο γραφείο και ώσπου να πιω έναν καφέ θα πάει 10.30 ώρα. 10.30 με 11 θα κάθομαι στο γραφείο μου, θα παρακολουθώ στον υπολογιστή μου το σεμινάριο αυτό. Είναι free. Μας το δίνει απλόχερα, άρα ποιος θα πει όχι. Το μόνο που ζητάει είναι μια συνέπεια. Και πρέπει κάθε μέρα να παρακολουθείς μόνο για μισή ώρα. Δηλαδή όσο χρειάζεται ο νους για να μείνει εστιασμένος. Και μετά κάνεις το διάλειμμα σου, έτσι. Δεν φαντάζεσαι πόσα μηνύματα ήρθαν από κόσμο που έλεγαν τι καταπληκτική ιδέα, πώς μπορούμε να μπούμε και εμείς μέσα, πώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε, τι κόστος έχει η συμμετοχή. Και όλα αυτά ενθουσιάστηκαν. Και ενθουσιάστηκαν, Νάνση μου, συγγνώμη σε διακόπτω, ενθουσιάστηκαν όχι μόνο άνθρωποι που μπορεί να έχουν επιχειρηματικίες, νοικοκυρές. Μου στείλανε νοικοκυρές που λένε μπορώ εγώ που είμαι να το παρακολουθήσω. Και λέω, εννοείται, όλοι μπορούν να το παρακολουθήσουν. Φαντάζομαι ότι ισχύει αυτό που είπα, δεν είπα λαντάλλον. Όχι, ισχύει. Είναι για όλους, γιατί να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν την ξέρεις, η Σάρα Μπλέικλι που έχει το Spanx, ναι, που είναι δισεκατομμυριούχος, μπείτε να τη βρείτε όσοι δεν την ξέρετε, ήταν νοικοκυρά, μετά πουλάγε φάξ από πόρτα σε πόρτα και μετά της είπε ιδέα. Λοιπόν, είναι δωρεάν, είναι για όλους όσους θέλουν, αν μη τι άλλο, να αλλάξουν το σκεπτικό τους, ρε παιδί μου. Να φύγουμε από το πω τώρα τι έγινε και να πάμε στο πάμε. Και ξαναλέω, γιατί βλέπω εδώ και ρωτάνε. Ναι, είναι από Δευτέρα, παιδιά. Είναι δωρεάν και θα παίρνετε και ένα φύλλο εργασίας κάθε μέρα. Κάνετε μια μικρή άσκηση να σου μένει κάτι, να κρατάς κάτι. Γιατί πιστεύω ότι μόνο να ακούσεις πράγματα είναι πληροφορία. Για να γίνει γνώση πρέπει να κάνεις κάτι. Οπότε κάθε μέρα θα παίρνετε στο mail και ένα φύλλο εργασίας, τη μετάφραση στα ελληνικά δεν είμαι πολύ καλή, ένα worksheet. Λοιπόν, ένα φύλλο εργασίας ασκήσεις όμως. Οπότε, για να μπορείτε να το πάρετε αυτό, πρέπει να γραφτείτε να γραφτούν στο malero.com. Malero με 2L. Και είστε έτοιμοι. Δεν έχει. Θα σας στείλουμε. Μάλλον θα γίνει στο YouTube. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Τώρα το κοιτάμε με την ομάδα μου. Θα σιγουρευτώ κατά την Κυριακή το βράδυ. Ναι. Γιατί κοίταξε, το Zoom δεν γίνεται. Εδώ μιλάμε για λαό. Δεν χωράμε. Όχι, έχουν γραφτεί 1.000 άτομα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ασύλληπτο. Οπότε, Zoom εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Όχι ότι γίνεται, απλά δεν θα μπορέσω να ικανοποιήσω ερωτήματα που θα μιλάνε άνθρωποι. Mm-hmm. Όμως θέλω ή θα είναι όπως είναι στο YouTube Live ή θα είναι στο Facebook για να μπορώ να βλέπω τα ερωτήματα των ανθρώπων. Ναι. Θα κάνω
η ώρα αυτό και μετά 10 λεπτά θα κοιτάξω να απαντήσω πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Άλλωστε το έχουμε συνηθίσει αυτό με σένα. Το έχουμε συνηθίσει, μας είναι πολύ οικείο με σένα το YouTube. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. Μια ερώτηση που μου έκαναν οι ακροατές είναι αυτό μετά μένει κάπου. Δηλαδή μπορείς να ξαναμπείς, γιατί όπως δεν είναι πολύ, εσύ μπορεί να λες 10 πράγματα, το μυαλό μας θα πιάσει τα 2-3. Ίσως να πρέπει να το ξεπαραλάβουμε, να το ξαναδούμε για να το εμπεδώσουμε. Λοιπόν, κοίταξε, στη διάρκεια αυτών των 10 ημερών θα παραμένει στο YouTube. Οπότε, ναι, για αυτές τις 10 μέρες μπορεί να μπει ο καθένας, να μπει το βράδυ, να μπει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μου στείλανε μέρα που δουλεύουν. Που μου λέει, εγώ έχω την πρωινή μου δουλειά, δεν μπορώ εκείνη την ώρα, λογικό είναι, δεν θα πας στη δουλειά και θα κάνεις, ξέρεις, και θα κάτι. Ναι. Οπότε, για εκείνες τις 10 μέρες θα είναι απάνω. Μετά θα κατέβει. Εντάξει. Ναι. Ούτως ή άλλως, προγραμματίζουμε ότι θα τρέξουμε και κάτι πολύ στοχευμένο που είναι για επιχειρήσεις και θα ξεκινήσει πιο μετά. Αυτό δεν θα είναι δωρεάν, θα είναι πληρωμένο. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει τώρα να πάρει ο κόσμος λίγο ενέργεια, να κουνήσουμε λίγο, να έχουμε αυτή τη μετατόπιση του νου σε σχέση με την ανασφάλεια, να φύγουμε από αυτή τη θέση. Γιατί ξέρεις, τη θέση της ανασφάλειας είναι θέση αδυναμίας. Οπότε θέλω να πάμε σε μια θέση δύναμη. Έχεις πολύ δίκιο. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Με πρόλαβες όπως πάντα, άλλωστε, γι' αυτό με εκνευρίζεις ορισμένες φορές. Αυτό ακριβώς ήταν ότι με αυτό το 10ήμερο σεμινάριο είναι δεδομένο δηλαδή ότι κάπου θα πάει η σκέψη μας. Κάπου θα βρούμε έναν δρόμο. Κάτι θα μας κάνει κλικ. Mm-hmm. Αυτό μετά πρέπει με κάποιο τρόπο να καλλιεργηθεί. Πρέπει, δηλαδή, απλά να μου έρθει η ιδέα και να την κρατήσω εγώ και να πω τι ωραίες ιδέες έχω, δεν κάνω δουλειά. Άρα κάτι πρέπει να ακολουθήσει, αυτό εννοώ, που να με πάει ένα βήμα παραπέρα. Κοίταξε, μετά αυτό που ακολουθεί είναι λίγο hardcore. Είναι για αυτούς που είναι ή έτοιμοι ή έχουν κάτι, γιατί μετά αυτό που ακολουθεί είναι 8 εβδομάδες, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένα βήματα. Καλείσαι στην εβδομάδα 5 να λανσάρεις κάτι ή να λανσάρεις το καινούριο σύστημο κατάλογο ή να βρεις τη συνεργασία που έχω αυτό. Άρα εκεί πέρα είναι... Κάνουμε bullying, έτσι το λέει. Είναι το business bootcamp. Δεν το έχω καν ανακοινώσει. Τώρα το λέω εσένα. Δεν μπορείτε να το βρείτε ακόμα για να γραφτείτε. Αλλά είναι το business bootcamp. Μείνετε συντονισμένοι όσο σας νοιάζει. Εκεί πέρα τα πράγματα γριεύουν. Εκεί πέρα δεν είναι θα μιλάω εγώ κτλ. Εκεί καλείσαι να κάνεις κάτι. Είναι 8 εβδομάδες και είναι. Η φιλοδοξία μου είναι σε αυτές τις 8 εβδομάδες να βγάλεις τα λεφτά σου πίσω. Δηλαδή να παράγεις έξτρα εισόδημα. Από αυτό που θα κάνουμε, να παράγεις εισόδημα. Το έχω δει να γίνεται, ξέρω να γίνεται, ξέρω πώς γίνεται. Πιστέψτε με, δεν δίνω την εγγύηση ότι όλοι θα το κάνουν, γιατί δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας σπίτι του. Ξέρω όμως ότι αν όλοι, οποιοδήποτε, αν βάλει στόχο για 8 εβδομάδες να ασχοληθεί με αυτό και έχει και κάποιον που το μαστιγώνει, θα αποδώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Ο λόγος που δεν σκεφτόμαστε είναι γιατί μας παίρνει η ρουτίνα, η ανασφάλεια. Οπότε αυτό είναι πολύ πιστικό. Το business bootcamp είναι πολύ πιστικό. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς την ανασφάλεια και τη ρουτίνα και τα τέτοια. Σε τρέχουμε γιατί θέλω να μπεις και να έχεις βγάλει τα λεφτά σου. Είσαι μοναδική. Είσαι μοναδική. Αλλά λοιπόν, είσαι καταπληκτική όμως. Μου δίνεις τώρα την ευκαιρία να σου κάνω μια ερώτηση που νομίζω ότι αφορά πολύ κόσμο και που νομίζω ότι είναι και το μυστικό. Ουσιαστικά, αν το πετύχουμε δηλαδή, αυτό μετά αλλάζει όλη η ζωή μας. Μιλάω για το time management, το οποίο εγώ προσωπικά το έχω χάσει λίγο. Δηλαδή αυτή η ρουτίνα η καθημερινή που είχα συνηθίσει, να ξυπνάς μια συγκεκριμένη ώρα, να κάνεις κάτι, να πηγαίνεις στο γυμναστήριό σου, να ακολουθήσεις το πρόγραμμά σου, τη δουλειά σου, όλα αυτά, με την καραντίνα, με όλα αυτά που έγιναν, σαν να μου προσανατολίστηκε το μυαλό. Και τώρα που γύρισα στη δουλειά μου, δεν είμαι το ίδιο παραγωγικός όσο ήμουν πριν. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά και αν συμφωνείτε κι εσείς, αν είστε κοινωνία αυτής της άποψης. Αλλά νομίζω ότι έχουμε χαθεί λιγάκι. Σαν να μην αλλού να πατάμε, αλλού να βρισκόμαστε. Σαν να χάνουμε χρόνο. Σας έχει τύχει, ας πούμε, να περνάει το βράδυ, να φτάνει τέτοια ώρα, 9-10 η ώρα, να γυρίσεις σπίτι και να λες, κάτσε ρε παιδί μου, όλη μέρα εγώ σήμερα τι έκανα. Δεν ήμουν παραγωγικός. Πού έχασα την πέρα μου, πού έχασα τις ώρες μου. Δεν ξέρω, εμένα το τελευταίο διάστημα... Σου έχω κάτι να κάνεις. Θέλω να κάνεις κάτι γι' αυτό. Θέλω tips από σένα, όμορφό μου κορίτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνεις, να κάνεις μια άσκηση. Θέλω το πρωί να ξεκινήσεις και να πεις, να κάνεις αυτό που λέει journaling, να γράψεις κάτι το πρωί. Το πρωί δεν ξέρω ποια είναι η ρουτίνα σου, δηλαδή σηκώνεσαι, πας μπάνιο, καφέ, πώς πάει. Πάω για ντουζάκι, ντύνομαι και φεύγω για την εκπομπή. Είναι 7 με 10 η εκπομπή. 5,5 ώρα ξυπνάω. Θα με ξυπνήσεις στις 4,5.
Ωραία, όχι, δεν ξυπνήσει. Όχι, ο ύπνο είναι ιερό πράγμα. Την εκπομπή τι ώρα φτάνει? 7 παρά τέταρτο. Φτάνει 7 παρά τέταρτο. Πού μένει, βρε άνθρωπο, πολύ μακριά είσαι. Να σε φιλοξενώ. Λοιπόν. Ωραία. Άκου, πίνεις ένα καφέ στο σπίτι, κάτι προλαβαίνεις? Όχι, παίρνω μαζί μου στο αυτοκίνητο. Ωραία, στο αυτοκίνητο λοιπόν θα κάνεις την άσκηση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι αρκετή ώρα. Πόση ώρα σου παίρνει? Ναι, περίπου 20-25 λεπτά. Ωραία. Άρα εγώ θέλω 5 λεπτά. 5 λεπτά θέλω από σένα. Ωραία. Και αυτό που θέλω είναι να ηχογραφήσεις, αφού δεν μπορείς να το γράψεις. Ναι. Γιατί δεν είναι όλα για όλους. Θέλω να ηχογραφήσεις και να πεις δύο πράγματα. Σήμερα η πρόθεσή μου είναι να. Και το συμπληρώσεις. Σήμερα η πρόθεσή μου είναι να είμαι χαρούμενος. Σήμερα η πρόθεσή μου είναι να είμαι πιο παραγωγικός από χθες. Παραγωγικός. Ναι, κάτι. Μία πρόθεση. Και μετά θέλω να πεις, η μέρα αυτή ήταν καλή, επειδή θα διεκπαιρεώσω αυτό το ένα πράγμα. Θέλω να βάλεις ένα πράγμα που είναι σημαντικό για σένα και να το βάλεις στην ημέρα σου πρωί-πρωί αυτό το ένα. Όχι 50. Ξέρω τι έχεις να κάνεις. Και ξέρω ότι τα 50 που πρέπει να κάνεις, θα τα κάνεις. Αυτό που μένει πίσω είναι το ένα που θέλεις να κάνεις. Γιατί αυτό σε κάνει επαγγελματία. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Ναι. Δυστυχώς έχουμε μάθει, επειδή εκτιθέμεθα πιο εύκολα, μάλλον όταν εκτεθούμε τους άλλους, είμαστε πιο συνηθείς. Και το επαγγελματίας τι σημαίνει? Ότι εσύ δεν θα αφήσεις τον αέρα κάτι της δουλειά σου. Έτσι δεν είναι? Θα είσαι πάρα πολύ συνεπής. Γι' αυτό και κάνεις τη δουλειά 100 χρόνια. Λοιπόν, άρα, όταν μπαίνουν προτεραιότητα όλα τα πρέπει, πρέπει να ξέρεις είναι θέλω τον άλλον. Αυτό είναι το πρέπει. Ναι. Το πρέπει είναι το θέλω κάποιο άλλο. Άρα λοιπόν, εκεί φτάσει το δικό σου. Οπότε εγώ θέλω να ξεκινήσει την μέρα σου και να πει σήμερα για μένα θέλω αυτό το ένα πράγμα. Ένα μόνο, τίποτα. Και να το κάνεις. Σήμερα εγώ, θέλω, θα... σήμερα θέλω να είμαι ευχάριστος στους άλλους, ας πούμε. Όχι, όχι. Κάτι που θέλεις να ολοκληρώσεις, ένα στόχο. Αυτό είναι η πρόθεση. Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να είμαι ευχάριστος στους άλλους. Αλλά σήμερα θέλω επίσης, πώς έχεις τα to-do's που λες, πρέπει να κάνω εκπομπή, πρέπει να στείλω την προσφορά, πρέπει. Εγώ θέλω ένα δικό σου θέλω να μπει πάνω από αυτή τη λίστα. Σήμερα λοιπόν, για ένα καλημέρα, εγώ θέλω να έχω τρέξει 2 χιλιόμετρα. Λέω μια βλακία. Α, οκ, κατάλαβα. Για τον εαυτό. Θέλω να έχω πάρει ένα προσωπικό μου πελάτη τηλέφωνο. Ναι, ναι. Πόπο, Νάνση, μαγικό. Θα το σημειώσω αμέσως, μην το ξεχάσω. Μαγικό. Δες το επανάληψη, αφού το έχω μητοσκοπημένο. Ναι, πραγματικά. Και νομίζω ότι το time management, αυτή η διαχείριση χρόνου, στην ουσία δεν είναι τόσο διαχείριση χρόνου, όσο είναι διαχείριση ενέργειας. Ναι. Μ' αρέσει πολύ κάπου που διάβασα, που λέει ότι αν παραπονιέσαι ότι δεν σου φτάνει ο χρόνος, να θυμάσαι ότι και η Marie Curie είχε τις ίδιες 24 ώρες και ο Bill Gates τις ίδιες 24 και η μαμά σου με 5 παιδιά τις ίδιες 24 και εσύ τις ίδιες 24. Σωστό. Άρα ο χρόνος δεν είναι θέμα. Ο χρόνος είναι αρκετός. Την ενέργειά μας πρέπει να μανατζάρουμε. Την ενέργειά μας. Δηλαδή εσύ τι κάνεις? Πέφτεις σε ένα τέτοιο που βαριέσαι λίγο, χάνεις το σκοπό σου, χάνεις το αυτό σου και σέρνεσαι. Η στιγμή που σέρνεσαι έφυγε. Μετά κλείς, ωραία φίλε, τώρα που πήγε. Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως το λέω. Energy management είναι το καινούριο. Ωραία. Όταν, κάτσε τώρα που σε βρήκα, θα σε εκμεταλλευτώ λιγάκι. Ένα ακόμα τίπ μικρό. Όταν νιώθω, ξυπνάω πρωί, πολύ πρωί. Άρα γύρω στις 3 με 4 το μεσημέρι, νιώθω λίγο να πέφτω. Νιώθω, και αν έχω φάει κιόλας, που είμαι και φαγανός, αν έχω φάει κιόλας, πέφτω ακόμα περισσότερο. Η λύση δεν είναι να μην φάω. Τι κάνω εκεί για να ανεβάσω πάλι την ενέργειά μου και να είμαι παραγωγικός για 2-3 ώρες ακόμα? Οκ, okay, με βλέπεις καταρχάς? Με βλέπεις? Τώρα σε βλέπω. Τώρα σε ακούω, τώρα σε ακούω. Ωραία, γιατί εγώ με βλέπω παγωμένη στην οθόνη μου. Αλλά παγωμένη είσαι, βλέπω. Αλλά είναι ωραία η εικόνα, μας αρέσει. Θα το ξαναπιάσω στο χέρι, γιατί έχει παραζεσταθεί. Δεν ξέρω τι έχεις κάνει και έχει ζεσταθεί το τηλέφωνο. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μου έλεγες, κάτσε να το κρυώσουμε εδώ πέρα. Ναι. Μου έλεγες λοιπόν ότι το μεσημέρι ή ο καθένας έχει τη δική του ώρα. Άκου, εγώ πιστεύω ότι όταν μιλάμε για διαχείριση της ενέργειας, είναι καλό να ξέρουμε τη φυσική μας ροή. Ο καθένας έχει μια φυσική ροή. Κάποιος είναι πρωινός τύπος, κάποιος απογευματινός, κάποιος μετά το μεσημεριανό φαγητό. Ωραία, στο YouTube με βλέπουν. Κάποιος λοιπόν μετά το μεσημεριανό φαγητό είναι λίγο πιο μουρτζούφλης, λίγο πιο κάπως. Αυτό που θέλεις είναι να βάλεις το κατάλληλο πράγμα στην κατάλληλη στιγμή.
Άρα λοιπόν, κάτι, αν έχει να κάνει αρχαιοθέτηση, κάνε την μετά το φαΐ. Μην την κάνει πρωί-πρωί με την αυγούλα που σε τσίτε και είσαι παραγωγικό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα μικρά tips που δίνουν. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, παιδιά. Γιατί είναι πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε όλοι. Εννοείται θα το αποθηκεύσω, παιδιά. Εννοείται ότι θα αποθηκεύσω το live, δεν το συζητάμε. Αμέσως μόλις τελειώσουμε θα το κάνω post και θα το δείτε, γιατί πρέπει να το δούμε 2 και 3 φορές. Η Νάνση μας κάνει δώρα αυτή τη στιγμή, τα οποία τα λέμε. Δεν λέμε ποτέ όχι στα δώρα. Και μάλιστα στο δώρο που ξεκινάει τη Δευτέρα δεν λέμε ποτέ όχι. Λοιπόν, μου έλεγες λοιπόν ότι να κάνω δηλαδή με λίγα λόγια να φάω το βάτραχό μου το πρωί. Έλεγα. Να κάνω την πιο δύσκολη δουλειά το πρωί. Έλεγα, όχι το πρωί, όποτε είσαι παραγωγικός. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι της νύχτας, ρε παιδί μου, που σου λέει μόλις πάει 10 η ώρα, ανοίγει το μάτι μου και μέχρι τις 2 το πρωί είμαστε έρη. Να βάλεις αυτό. Και επίσης θα έλεγα κάτι άλλο. Έχει πάρα πολύ, σχετίζεται πάρα πολύ με αυτό που έλεγα πριν, ότι να βάλεις το δικό σου θέλω. Πολλές φορές τι κάνουμε, ξεκινάμε τη μέρα μας και το έχω δει από πάρα πολλά στελέχη αυτό. Ξεκινάμε τη μέρα μας να δούμε τα email. Τα email είναι τα θέλω των άλλων. Αν είναι πιθανοί πελάτες, δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά το να δω όλο μου το Instagram, όλα τα DM που μου στείλανε, τι θέλει ο καθένας από μένα, θα το κάνω σε μια ώρα που εγώ μπορώ και όχι αυθόρμητα, χαζά, εκεί που είμαι ενισταγμένη, να ξεκινήσω και να βλέπω τα email μου. Αρνούμε να ξεκινήσω. Εγώ προσωπικά δεν ξεκινάω ποτέ τη μέρα μου βλέποντας τα email. Πιστεύω ότι όλα μπορώ να περιμένω μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι που είμαι λίγο πιο. Ξέρεις, έχει θολώσει λίγο το μυαλό και δεν μπορώ να παράγω καινούργιες ιδέες, δεν μπορώ να παράγω κάτι φρέσκο. Κάθομαι και βλέπω τα email μου. Δηλαδή δεν πρόκειται να τα αφήσω, γιατί όπως και εσύ και εγώ και όλοι μας είμαστε επαγγελματίες, οπότε δεν θα σε αφήσω να περιμένεις 10 μέρες. Όμως θα κοιτάξω να το κάνω σε μία ώρα που δεν μου απορροφά την ενέργεια που χρειάζεται το να σκεφτώ μία καινούργια άσκηση ή ένα πρόβλημα που έχουν βάλει, να ετοιμάσω μία παρουσίαση ή να ετοιμάσω κάτι για έναν άλλο άνθρωπο. Νάνση, με σόκαρες. Ξεκινάω τη μέρα μου μετά την εκπομπή με τα mails. Γιατί και απαντάω στα mails. Όχι, ρε αγάπη μου. Το μεσημέρι, μετά το φαΐ αυτά. Με σόκαρες, πραγματικά. Παιδιά, αυτό μπορεί να είναι όντως μυστικό. Δηλαδή, όντως, θα το κάνω από αύριο κιόλας. Θα κάνω τα mails μου το μεσημέρι, το απόγευμα. Ή όταν νιώθω κουρασμένος και δεν μπορώ να κάνω την άλλη δουλειά μου. Έχεις δίκιο. Γιατί τόσο πια θεά ουσία απαιτούν τα mail μας. Ναι. Ναι, δεν πρέπει να απαιτούν θεά ουσία. Αλλά είναι μια διαδικασία και είναι χρονοβόρα διαδικασία. Πολύ. Και είναι τις περισσότερες φορές για τους άλλους. Έχεις πολύ δίκιο. Πανάθεμάσαι, γιατί άργησα τόσο πολύ να σε ξεχάσεις. Έχω χάσει χρόνο, πρέπει να το κερδίσω τώρα. Νάντζη, αυτό είναι υπέροχο που είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι. Κοίταξε, μερικά πράγματα είναι λίγο πιο απλά. Που είδες, τώρα που στο λέω, το καταλαβαίνεις, είναι αυτό που λέω, ότι τα ξέρουμε τα πράγματα. Απλώς δεν βρέθηκε κάποιος να μας τα πούνε, να μας τα πει με τον τρόπο που μπορούμε να τα ακούσουμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί και εγώ αυτό το διάβασα κάπου, δεν το εφήβρα. Έτσι. Ναι. Το διάβασα κάπου. Αυτό που εφήβρα μόνη μου, αλλά το έχω διαβάσει και αυτό, γιατί παρθενογέννηση, ξαναλέω, δεν υπάρχει, είναι το πότε να απαντήσεις τα email. Δεν ακούμε, λέει, καθαρά το μάκι. Παιδιά, θα το δεν πειράζει εγώ. Η Νάνση έχει αξία τώρα, δεν χρειάζεται εμένα. Μην όχι, χρειάζεται. Για τους δικούς μου στο YouTube, θα το ανεβάσουμε στο YouTube όλο. Θα το κλέψουμε το μάκι και θα το ανεβάσουμε στο YouTube. Οπότε μην αγχώνεστε. Αυτό που ήθελα να πω είναι το να απαντάς στα τηλέφωνα. Ναι. Πολλοί φίλοι μου, πελάτες μου κτλ. Έχουν ένα παράπονο από μένα. Δεν σηκώνω τα τηλέφωνα. Ναι. Στη γιορτή μου, γενικά δεν σηκώνω τα τηλέφωνα. Ο λόγος δεν είναι γιατί είμαι σνόμ. Ο λόγος είναι γιατί έχω συγκεκριμένο χρόνο που θα κάτσω να μιλήσω. Την ώρα που εγώ κάνω κάτι, χτυπάει το τηλέφωνο, άρα θα διακόψω τη σκέψη μου και θα ξαναρχίσω όλα από την αρχή όταν τελειώσει να μου λες εσύ το δικό σου, δεν έχει δείξει ότι γίνεται πιο αποδοτικό. Χάνεις την εστίαση σου. Ναι, οπότε δεν είναι αγένεια και επίσης είμαι εκεί, τα βλέπω. Δηλαδή όποιος με έχει πάρει και τον έχω αφήσει να χτυπάει, να ξέρετε ότι σας έχω δει. Το βλέπω. Επιλέγω όμως να μην απαντήσω. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι επειδή εσύ θέλεις κάτι τώρα, εγώ πρέπει να είμαι διαθέσιμη τώρα. Είμαι διαθέσιμη, αλλά στο δικό μου το χρόνο. Εντάξει. Το λέω αυτό γιατί και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που θα απαντήσεις πάντα σε όλους, είσαι πάντα εκεί για όλους. Ξέρεις. Και υπάρχει και το άλλο, ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο που θα τα σηκώσω και θα κάνω το εξής φανταστικό ερώτημα. Γιατί μπορεί να είναι δικός μου, να είναι φίλος μου, να είναι ο άντρας μου. Ναι. Και λέω, το παιδί μου. Και λέω, έλα αγάπη μου, είναι κάτι επίγον. Επίγον. Όχι, απλά ήθελα. Καλά, άστο το σε πάρω εγώ. Αν η απάντηση είναι όχι, απλά ήθελα,
Κλείνεις το τηλέφωνο και συνεχίζεις από εκεί που ήσουν. Το ίδιο και με τα μηνύματα, φαντάζομαι. Το ίδιο με όλα τα notifications και όλα, όλα αυτά, έτσι. Notifications στο δικό μου το κινητό δεν υπάρχουν. Τα έχω σβήσει όλα. Δεν δέχομαι notifications. Το εξηγώ στο γιο μου, ο οποίος είναι 8 χρονών, ο οποίος τους κάνει στο iPad κάτι notification από κάτι παιχνίδια που έχει κατεβάσει. Και του λέω, αγάπη μου, ναι, τα notification, του λέω, ξέρεις τι είναι, μου λέει, τι είναι, μαμά. Του λέω, το notification είναι κάποιος που σου λέει, σταμάτα να κάνεις αυτό που κάνεις εσύ για να κοιτάξεις αυτό που κάνω εγώ τώρα. Άρα είναι η απέτηση κάποιου άλλου, ο δικός του χρόνος να είναι σημαντικότερος από το δικό σου. Θα τα αφήσεις? Α, όχι, μου λέει, μαμά, θα σβήσω τώρα. Λοιπόν, τα notifications είναι αυτό. Είναι η απέτηση κάποιου άλλου να διεκδικήσει το χρόνο σου τώρα, τώρα, τώρα. Γιατί να το δώσω? Τα κλείνω όλα και τα μόνα notification που έχω είναι το WhatsApp μου και τα μηνύματά μου και τα missed calls. Τα οποία τα βλέπω στο silent. Έτσι. Πέφτει πολύ silent στο σπίτι μου. Ο άντρας μου λέει, γιατί έχεις τηλέφωνο αφού δεν το έχει ποτέ αυτό. Για χόρταση, μερέ, για. Πώς βίνουν, παιδιά, επειδή ρωτάτε πώς βίνουν τα notification, στα settings μπαίνετε και πατάτε notification off. Ή σε κάθε εφαρμογή. Σε κάθε εφαρμογή έχει μέσα notification off. Μπράβο. Σε κάθε εφαρμογή, μία-μία μπαίνω. Τα κλείνω όλα. Τελείωσε. Δεν συζητώ για. Πολλοί μου στέλνουν στο Messenger στο Facebook. Το Messenger στο Facebook το βλέπω μια φορά το μήνα. Και το ξέρουν άνθρωποι που έχουν στείλει κάτι. Του λέω, πω, χίλια συγγνώμη, τώρα δεν το. Δεν μπορώ. Είναι. Και λέει η Τζένι εδώ, σιγά μην χάσουμε την ενέργειά μας για άλλους. Δεν είναι θέμα να μην τη χάσεις, να τη χάσεις. Αλλά θεωρώ ότι εγώ επιλέγω να τη χάσω στο δικό μου χρόνο και όταν έχω ενέργεια να δώσω. Δεν πιστεύω την ενέργεια θα τη δώσω από το υστέρημά μου. Θα τη δώσω από το πλεόνασμά μου. Όταν θα έχω ενέργεια, τότε θα δώσω. Όταν δεν θα έχω, λυπάμαι, αλλά δεν θα δώσω. Έχεις πολύ δίκιο. Και το ίδιο, παιδιά, πρέπει να κάνουμε και στις διακοπές, έχω να σας πω. Γιατί αν είναι στις διακοπές, πηγαίνουμε διακοπές και απλά φεύγουμε από το γραφείο και είμαστε όλη την ώρα με τα notifications, απαντάμε στα μηνύματα, στα mails και στα. Πώς τα λένε όλα τα υπόλοιπα που μας στέλνουν, στα messenger κλπ. Δεν είναι διακοπές. Δεν φεύγει το μυαλό μας. Έτσι δεν είναι? Και ξαναλέω, μπορείς να έχεις μία μέρα, μία ώρα που θα τα κοιτάξεις. Αλλά θέλει λίγο να προτεραιοποιήσουμε την ψυχική μας και την πνευματική μας υγεία. Για μένα αυτό, γιατί μου λένε είναι εγωιστικό. Λέω, όχι, είναι η πνευματική σου υγεία και ο κόσμος τη χρειάζεται. Σε χρειάζεται υγεία ο κόσμος, διότι αλλιώς αρχίζεις να τον βρίζεις, να του βγάζεις τα νεύρα σου. Να. Και δεν το θέλει κανένας. Κάνω μια παράκληση αυτή τη στιγμή. Μήπως πρέπει να κάνεις, να μας κάνεις ένα σεμινάριο, ένα μάθημα μόνο για τα social media και για τα ηλεκτρονικά, όλα αυτά που έχουμε τα μέσα. Γιατί νομίζω ότι θα μας πεις 4-5 ακόμα πραγματάκια και θα μας αλλάξει τη ζωή. Ήδη μέσα σε μία ώρα με έχεις βάλει να σκεφτώ 2-3 πράγματα που λέω, ρε παιδί μου, ναι, τι βλάκα είμαι που δεν τα έκανα τόσο καιρό. Ή πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Φαντάσου τι γίνεται. Γι' αυτό και όλοι οι παιδιά αγαπάνε την Άνση. Και θέλω να πω έναν ακόμα λόγο που την αγαπάω πριν και δεν τα έχω πει. Είναι γιατί μέσα σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε είναι πολύ εύκολο ο καθένας να πει το μαγνήτη κοντό του. Και 9 στις 10 φορές δεν λένε καλά λόγια για τους άλλους. Γιατί έτσι είμαστε οι άνθρωποι και γιατί έτσι είναι η business μας. Και δεν ξέρω. Η Νάνση ξέρει περισσότερο γιατί γίνεται αυτός στους ανθρώπους. Για την Νάνση, λοιπόν, δεν έχω ακούσει να πει κάποιο. Σέβονται όλη τη δουλειά της. Αλήθεια? Ναι. Τουλάχιστον οι άνθρωποι, ναι, τουλάχιστον οι άνθρωποι που έχω μιλήσει εγώ, σέβονται και λένε, είναι πολύ καλή, είναι πολύ μεθοδική. Όλοι μιλάνε για τη δουλειά που κάνεις στα social, όλοι μιλάνε για τη δουλειά που κάνεις στο YouTube, όλοι μιλάνε για το newsletter που στέλνεις κάθε Δευτέρα πρωί, αν δεν κάνω λάθος, που μας στέλνεις ένα newsletter και που ενημερώνεις. Thank God it's Monday. Μπράβο, thank God it's Monday. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, εγώ τα μάθα από αλλού, τη δραστηριότητα της κυρίας Μαλέρου, δεν την έμαθα από την ίδια την κυρία Μαλέρου, γιατί αυτή δεν σήκωσε το τηλέφωνο να πάρει να μας ενημερώσει, να μας ξεστραβώσει. Το έμαθα από άλλους που μου λένε, Μάκη, έχεις διαπιστώσει, έχεις καταλάβει τι κάνει η Νάνση. Το έχεις πάρει είδηση, τι κάνει η Νάνση. Εσύ που είσαι, Έλα, σε ευχαριστώ πολύ. Και μόνο συγχαρητήρια σου αξίζουν, Νάνση μου, γιατί σημαίνει ότι έχεις συνέπεια και το σημαντικότερο για μένα σημαίνει ότι αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Και άρα εξελίσσεσαι, δεν χαλαρώνεις. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό στους ανθρώπους. Ναι, και ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι αυτό που είναι το βασικό είναι ότι αγαπάω πραγματικά τους ανθρώπους. Με νοιάζει, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Με νοιάζει. Ήμουν ένα παιδί που θυμάμαι πήγαινα με το λεωφορείο στη σχολή στα 20 και καθόταν η γιαγιά δίπλα μου και έκλαιγε και μέχρι να κατέβω είχα μάθει την ιστορία της γιαγιάς.
με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει και μετά που έγινα και μαμά, με ενδιαφέρει και πιο. Πώς σου πω, και μέσα σε ένα άλλο επίπεδο. Και λέω, ρε φίλε, σε αυτόν τον κόσμο θα μεγαλώσω το παιδί μου. Θέλω να είναι καλά ο κόσμος. Θέλω να είναι καλά, να μην. Τέλος πάντων, να λιγοστέψουν οι πιθανότητες να πάρει όλη την καραπίνα και να σκοτώνει μέσα σε ένα σχολείο. Θέλω να είναι καλά. Οπότε με νοιάζει πάρα πολύ. Γι' αυτό και απαντάω με μανία. Μου στέλνουν DM. Μου στέλνουν, σου λέει, στο Messenger, τα λέω μια φορά το μήνα. Στο YouTube. Απαντάω. Ακόμα και στον αγαπημένο που μου λέει ότι είμαι τραβεστή. Το απαντάω και αυτό. Έχω έναν που το πιστεύει. Μου λέει, πρέπει να το πει στον άντρα σου, μου λέει πια. Αλλά... Σάνουν τα τρέιλερ σε αυτό το live. Σάνουν τα τρέιλερ. Μας κόβει σε δύο λεπτά το Instagram, μου έχει βγάλει μήνυμα. Θέλω να πω το εξής, παιδιά. Δευτέρα, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Ναι. Δευτέρα ξεκινάει αυτό το μαγικό δώρο που μας κάνει η Νάνση Μαλέρου. Μπαίνουμε στο maleru.com και βλέπουμε. Ναι, το γράφω τώρα. Maleru.com. Με δύο έννοια. Μπράβο, γράφω. Maleru, κάτσε να δω. Έχω και πρεσβειοτία. Λοιπόν, maleru.com. Ορίστε. Μπαίνετε στο maleru.com, γράφεστε και αυτό είναι. Ξεκινάμε τη Δευτέρα. Ξεκινάμε τη Δευτέρα. Κάνουμε κάθε μέρα, μας χώνει και Σαββατοκύριακο, 10 και μισή. Θα ξυπνήσετε Σαββατοκύριακο, θα ξυπνήσετε Σαββατοκύριακο, ναι, παιδιά. Ναι, 10 και μισή. Τι ώρα, ναι. Δεν είναι κοιμόμαστε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, θα παρακολουθήσω το σεμινάριο. Είναι φράου, μην τη βλέπετε έτσι γλυκιά. Στα σεμινάρια έτσι είναι πιο αυστηρή. Και μόλις θα τελειώσει αυτό το δεκαήμερο, γιατί εγώ δεν πρόλαβα να σας ρωτήσω τίποτα, δεσμεύσου τώρα ότι μετά από 15 μέρες από σήμερα θα συνεχίσουμε με ένα νούμερο 2 Insta Live. Για να πούμε τις εντυπώσεις μας από αυτό και να δούμε τι καινούργιο θα κάνουμε μετά. Δεν με περατήσεις στη μέση εμένα τώρα. Όχι, και για να δω τι κάνατε από αυτά που μου είπες ότι θα κάνεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάκη. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που τα είπαμε. Έχουμε μετά από καιρό. Εγώ ευχαριστώ. Και όλους που ήταν εδώ. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε μία ώρα. Τα φιλιά μου στα παιδιά στο YouTube θα μπω μετά να δω. Ναι, ναι, ναι. Και καλά, θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, 10.30 με 11 θα είναι, έτσι. 10.30 με 11, γραφτείτε στο maleru.com για Super. Να παίρνετε το website, το φύλλο εργασίας. Σούπερ. Τώρα, παιδιά όλοι, θέλω να δω χαμογελάκια μέχρι να κλείσει το Instagram. Θέλω να δω χαμογελάκια και χειροκρότημα στην Άνση Μαλέρου, την αγαπημένη. Πού λέει. Ευχαριστώ πολύ, Μακούλη. Είσαι γλυκά, σε αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ γιατί πάντα έχεις να πεις καλό λόγο. Θέλω να το πω αυτό. Όχι. Πάντα έχεις να πεις καλό λόγο και αυτό σφανίζει. Οπότε... Λέω αυτό που πιστεύω, δεν κάνω δημόσια σχέση στη δουλειά μου. Λέω πραγματικά αυτό που πιστεύω και απλά έχω επιλέξει τα τελευταία 2 χρόνια που θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτό. Όταν κάτι είναι αρνητικό, απλά να μην το σχολιάζω. Να μην αρχίσω να μένω μακριά. Να μένω μακριά. Μπράβο. Μπράβο. Πριν δεν το έκανα. Τώρα απλά δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα, αν δεν πίστευα όλα αυτά που έλεγα. Ακριβώς. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω γιατί ξέρω ότι δεν ξοδεύεις το χρόνο σου. Δεν σπαταλάς το χρόνο σου. Για μένα αυτή η ώρα που μου διέθεσες ήταν πολύ σημαντική. Σε υπέρ ευχαριστώ και για αυτά που μου έμαθες απόψε μέσα σε μία ώρα και κυρίως επειδή είδα τόσο μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση από τον κόσμο εδώ. Πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολλά φιλιά σε όλους και ναι, δεσμεύομαι για νούμερο 2. Εντάξει. Φιλιά, φιλιά, καλά, παιδιά. Όλοι. Να είστε καλά. Για καλά, γεια.